Μία απλή ερώτηση θέλω να κάνω. Σήμερα, μάλλον, συμπληρώσαμε ένα χρόνο πανδημίας, γιατρέ μου. Λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον χρόνο, μέσα σε αυτόν τον χρόνο της πανδημίας, πόσο βελτιώθηκε η κατάσταση στα νοσοκομεία, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα περιστατικά του COVID, χωρίς να χρειάζεται πάντοτε να παίρνουμε περιοριστικά μέτρα τα οποία έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία? Η απάντηση είναι ευθεία. Δεν είμαστε στην κατάσταση που πρέπει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά. Μια χαρά ακούγεσαι, γιατρέ μου. Γιατί η εικόνα έρχεται διαλυπώντας. Δεν είμαστε στην κατάσταση που πρέπει, γιατί δεν ελήφθηκαν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα. Ενώ πέρασε ένας χρόνος και είχαμε πρώτο κύμα, δεύτερο κύμα, τρίτο κύμα, τα βασικά αιτήματα, τα βασικά προβλήματα παραμένουν τα ίδια. Δηλαδή, η διασπορά στους χώρους εργασίας, η διασπορά μέσα στα νοσοκομεία, η κακή πλάτηση, τα λιγότερα τεστ, τα λίγα τεστ σε σχέση με τις ανάγκες, και ερχόμαστε τώρα στα νοσοκομεία, όπου αν κρίνουμε από την κατάσταση που επικρατεί στον Ευαγγελισμό, στο Σωτηρία, στην Παμακάριστο, βλέπουμε ότι υπάρχει μια υπερπληρότητα στις απλές κλίνες COVID, αλλά και στις ΜΕΘ COVID. Δεν προσθέθηκαν καινούργιες ΜΕΘ από το καλοκαίρι μέχρι τώρα, ενώ υπήρχε το χρονικό διάστημα να αναπτυχθούν. Μας είχαν πει για 1.200 και αυτή τη στιγμή οι 200 που είναι στον ιδιωτικό τομέα δεν έχουν αποδοθεί για τις δημόσιες ανάγκες, είτε για τα non-COVID περιστατικά. Δεν έχει γίνει καμία επίταξη, όπως μας είχαν πει. Και το προσωπικό αυτή τη στιγμή είναι αγανακτισμένο. Δηλαδή φτάνουν στο σημείο οι ειδικευόμενοι γιατροί να κάνουν 8 και 10 εφημερίες το μήνα, μερικές από αυτές να είναι και απληρωτές, το νοσηλευτικό προσωπικό και αθρηστικά όλη η υγειονομική, ενώ είχαμε πριν από την πανδημία μία έλλειψη περίπου 30.000 συναδέλφων όλων των ειδικοτήτων, αυτή τη στιγμή έχουν προλάβει 5-6.000 επικουρικούς, πράγμα το οποίο είχε ξεκινήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ, και συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία να έχει τους επικουρικούς σε πρώτο πλάνο, ενώ στις μονάδες εντατικής θεραπείας και σε όλα τα κρίσιμα πόστα χρειάζεται μόνιμο προσωπικό. Οι δαπάνες υγείας έχουν μειωθεί. Μες. Πραγματικά, και επειδή άκουσα και τον κύριο Σγουρό πριν, επειδή είμαστε και συνάδελφοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εγώ είμαι με τη Λαϊκή Συγκέντρωση. Δεν έχει σημασία τι κάνετε, κύριε Σγουρέ, καλησπέρα. Καλά. Απλά να σημειώσω, να συμπληρώσω σε αυτά που με ρωτήσατε κάτι που δεν είναι άμεσα συναφές, αλλά χτες έγινε ένα έγκλημα σε βάρος της Αττικής, ψηφίζοντας την επέκταση, η μονοπαραταξιακή ψήφος του κυρίου Πατούλη και κάποιων ανεξάρτητων. Δήθεν ανεξάρτητων. Δήθεν. Ναι. Εμείς, σαν νοσοκομιακοί γιατροί, έχουμε επισημάνει το θέμα της μόλυνσης, το θέμα. Τα πάντα έχουμε επισημάνει. Δεν μπορεί η Δυτική Αττική να είναι έτσι και να είναι ένας σκουπιδότοπος. Επανέρχομαι όμως στο θέμα του COVID που είπατε. Επανέρχομαι. Έχουν αυξηθεί οι νοσηλευόμενοι, ειδικά στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Η πληρότητα στον Ευαγγελισμό είναι 100% στις ΜΕΘ. Στα άλλα νοσοκομεία πλησιάζει το 90%. Βγαίνει κόσμος σε καραντίνα, γιατί έχουμε και μέσα στο προσωπικό διασπορά. Μάλιστα. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές και στους νοσηλευόμενους έχουμε διασπορά, και δεν υπάρχει από το προσωπικό κόσμος να αντικαταστήσει αυτούς που μπαίνουν σε καραντίνα. Μάλιστα. Και έτσι οι υπόλοιποι κυριολεκτικά έχουν, ας το πούμε, υπερφορτωθεί σε εργασία και έχουν αγαναχτίσει άνθρωποι. Τελικά, αυτή η κατάσταση πού θα πάει με τα νοσοκομεία? Μπορείτε να μας κάνετε μια πρόβλεψη? Γιατί ο κόσμος έχει αρχίσει και ανησυχεί. Να σας πω μια άλλη διάσταση για να καταδείξω, να απαντήσω έμεσα σε αυτό που ρωτάτε. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε, και είναι αλήθεια, ότι οι θάνατοι το 2020 ήταν πολλαπλάσιοι από τους θανάτους το 2019, και η μισή από αυτούς δεν οφείλονταν στην πανδημία. Παράδειγμα, στην Ελλάδα περίπου έχουμε καταγεγραμμένους 10.000 θανάτους περισσότερους από ό,τι το 2019. Είναι και δημοσιογραφικές οι πληροφορίες, αλλά και από 10.000 θανάτους περισσότερους το 2020. Οι 5.000 είναι βεβαιωμένοι ως θάνατοι από νόσο COVID.
Οι άλλες 5.000 επιπλέον είναι από ασθενείς που παραμελήθηκαν, από άλλες παθήσεις που παραμελήθηκαν από το σύστημα υγείας. Και έχουμε αυξημένη θνητότητα, ισοδύναμη με τη θνητότητα από την πανδημία, που σημαίνει ότι τα νοσοκομεία έχουν γίνει σε μεγάλο βαθμό νοσοκομεία μιας νόσου, ότι εγκαταλείφθηκε πληθυσμό στο σπίτι του. Αυτό που είπε ο συνάδελφος πριν είναι πολύ σημαντικό, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν είχε να πληρώσει να πάει στον ιδιώτη, θα πήγαινε στο κέντρο υγείας. Μα είχε ουρά τεράστια, θα πήγαινε στο νοσοκομείο, αυξάνει η διασπορά. Σας δίνω αυτή τη διάσταση για να δείξω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε όχι μόνο την πανδημία, πρέπει να σκεφτόμαστε όλη την γκάμα των παθήσεων. Μάλιστα. Διότι θα έχουμε τραγικά αποτελέσματα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Κύριε Σιώρα, εσείς μας τα λέτε όλα αυτά εδώ πέρα, στα κανάλια τα λέτε. Σας έχουν φωνάξει ποτέ από το Υπουργείο Υγείας? Σας έχει φωνάξει κανένας κρατικός φορέας? Εσένα, κύριε Σιώρα, σε έχουν φωνάξει? Εδώ και ένα χρόνο, ακούστε κύριε, εδώ και ένα χρόνο η Ομοσπονδία μας, τα σωματεία μας, οι σύλλογοι μας ζητάνε συνάντηση με τον Υπουργό, με τον αναπληρωτή Υπουργό και με τον Πρωθυπουργό. Πρόσφατα ζήτησε η ΟΕΝΓΕ, η Ομοσπονδία. Αντίστοιχα και άλλοι φορείς υγείας των νοσηλευτών, οι ΠΟΕΔΗ και τα λοιπά έχουν ζητήσει. Δεν μας έχουν δεχτεί. Υπήρχε μόνο τηλεδιάσκεψη την περασμένη άνοιξη και από εκεί και πέρα τίποτα. Στα αιτήματά μας για προσλήψεις, για μέτρα πρόληψης, για να ανακουφίσετε το προσωπικό, για επίταξη που σας είπα πριν, δεν έχει ακουστεί τίποτα. Για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Εφτάσαν στο να παίρνουν προσωπικό από τα κέντρα υγείας να το πηγαίνουν στα νοσοκομεία, να παίρνουν από τα νοσοκομεία να πηγαίνουν σε άλλο νοσοκομείο. Και αυτό που τους λέμε είναι πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Προκηρύχθηκαν 900 θέσεις για μόνιμους γιατρούς. Για μια παραδείγματος χάρη ειδικότητα της αναισθησιολογίας είναι υποψήφιοι για, ας πούμε, οι 100. Τους λέμε πάρτε αυτούς τους 100 και χωρίς κρίση με συνοπτικές διαδικασίες και μην μας λέτε ότι δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Μάλιστα. Που είχε προχθές σε δημόσιο νοσοκομείο μια γυναίκα να γεννήσει και δεν είχε αναισθησιολόγο. Πρακτικά ζητήματα τους λέμε και δεν μας έχουν καν δεχθεί ακόμα.